Συντονιστείτε όλοι εδώ στην Κρήτη σήμερα, στην Κρήτη TV. Θα πραγματοποιήσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της ΠΡΟΑΚΤΙΒ, τον κύριο Νίκο Μπουνάκη, για το πρόγραμμα των νέων αγροτών από τη μία. Κύριε Μπουνάκη, να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά για την παρέμβασή σας. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση για τη συνομιλία. Λοιπόν, από τη μία, πρόγραμμα νέων αγροτών, θα εστιάσουμε στην βιολογική γεωργία κτηνοτροφία και σε σχέδια βελτίωσης και από την άλλη, να πιάσουμε και το θέμα των ενεργών και αναμενόμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ. Να ξεκινήσουμε με τη δεύτερη θεματική. Όταν λέτε με τη δεύτερη θεματική, εννοείται με το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Ακριβώς. Με τα προγράμματα μάλλον του ΟΑΕΔ και τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Καταρχάς να πούμε ότι βρισκόμαστε μετά ουσιαστικά την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, βρισκόμαστε σε μια περίοδο που γίνεται σε επίπεδο Ευρώπης και σε επίπεδο χώρας ένας κεντρικός σχεδιασμός σχετικά με την συνολική επανεκκίνηση της οικονομίας. Αυτό έχουν προγραμματιστεί οι τομείς στις οποίες θα γίνουν οι επενδύσεις. Και έχουν δοθεί για κάθε χώρα τα ανάλογα κονδύλια. Η χώρα μας κάνει να λαμβάνει, αν αθροίσουμε τα προγράμματα, το ΕΣΠΑ, το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και το πρόγραμμα το οποίο θα βοηθήσει για να βγούμε από την κρίση, ναι, περίπου 72 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα προγράμματα τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα αφορούν όμως την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, δεν αφορούν αυτό το πακέτο, αλλά θα υπάρξει μια σύνδεση της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου με τη νέα. Και το λέω γι' αυτό γιατί θα δούμε και μετά που θα συζητήσουμε τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, αλλά και στα σημερινά, ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν στόχο αφενός να ρυθμίσουμε θέματα που έχουν σχέση με την κλιματική αλλαγή, αφετέρου την προστασία του περιβάλλοντος και την παραγωγή προϊόντων ασφαλέστερα για τον καταναλωτή. Τώρα, στο ζήτημα που αναφέρεται, όπως ξέρουμε, η κρίση προκάλεσε τεράστια ζητήματα ανεργίας. Οπότε έχουν προγραμματιστεί από τον ΕΡΤ δύο πολύ σημαντικά προγράμματα. Αφορούν νέους ανέργους, το πρώτο από 18 μέχρι 29 ευρώ. Ναι. Οι οποίοι πρέπει να έχουν πρόσβαση, να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και οι οποίοι θα μπορούν να λάβουν μετά από την αίτηση που θα καταθέσουν για ένα μικρό επιχειρησιακό σχέδιο 14.800 ευρώ σε τρεις δόσεις. Θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό ποσό που μπορεί να βοηθήσει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Ακριβώς, εγώ να πω κύριε Μπουνάκη ότι βλέπουμε και χαρακτηριστικές κάρτες. Μας παρουσιάζεται, ωστόσο βλέπουμε και τον οδικό χάρτη της παρουσίασης. Αυτά τα 14.800 ευρώ με τις τρεις δόσεις. Συνεχίστε. Ωραία. Το επόμενο πρόγραμμα πάλι αφορά ανέργους, αλλά σε αυτή την περίπτωση συζητάμε για 80 εκατομμύρια ευρώ, οι οποίοι θα καλύψουν 5.000 περίπου ανέργους, οι οποίοι είχαν ανοίξει επιχείρηση το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ναι. Η επιχείρηση λόγω της κρίσης έκλεισε. Είναι επιχειρήσεις που είχαν από την 1η-1η του 12 και μέχρι την 31 δεκάτου του 20 λειτουργία. Και στη συνέχεια, 40% αφορά ανέργες γυναίκες. Το 40% αφορά και στα δύο προγράμματα. Ναι. Το προηγούμενο ξεχάσαμε να πούμε το 60% θα αφορά ανέργες γυναίκες. Γιατί τα στατιστικά σχεία δείχνουν ότι η ανεργία έχει κλείσει περισσότερο τις γυναίκες. Οπότε γίνεται μια προσπάθεια να δοθούν κίνητρα και πόροι, ούτως ώστε να επανέλθουν στην αγορά εργασίας οι γυναίκες και γενικότερα. Μάλιστα. Όλοι όσοι έχουν ζητήματα με την ανεργία, που δυστυχώς είναι η ανεργία στη χώρα μας και στην Ευρώπη έχει φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Σε αυτό το πρόγραμμα μπορούν να λαμβάνουν μέχρι 12.000 ευρώ και να καλύψουν οι δικαιούχοι όλα τα έξοδα που έχουν σχέση με την επανεκκίνηση επιχείρησής τους, από λειτουργικά έξοδα μέχρι ασφαλιστικές δαπάνες. Τώρα, ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί αφορά τον κλάδο που δέχτηκε, μπορούμε να πούμε, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτός της εστίασης. Εδώ έχει προγραμματιστεί ένα κονδύλι της τάξης των 330 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι, πάμε να προχωρήσουμε και την παρουσίαση με τις κάρτες. Ναι. Επόμενη κάρτα. Ναι, κύριε Μπουνάκη.
αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εστίασης και θα πρέπει να υποβάλουν και αυτές τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Θα καλυφθεί το 7%, θα είναι μια μη επιστρεπτή ευρωκαταβολή, για το 7% του τζίρου που είχαν παρουσιάσει την προηγούμενη χρονιά οι επιχειρήσεις. Του ετήσιου τζίρου. Τώρα, θεωρώ ότι είναι χρήσιμο, οι επιχειρηματίες που μας ακούν θεωρώ ότι έχουν γνώση των ζητημάτων αυτό, αλλά επειδή και πολλοί κόσμος ρωτά ποια είναι τα προγράμματα που είναι σε εξέλιξη, θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμο να υπάρχει αυτή η ενημέρωση. Επίσης, αναμένονται προγράμματα τώρα προς το τέλος του μήνα που αφορούν την ενίσχυση των γυμναστηρίων και των παιδότοπων. Περίπου θα δοθούν 16 εκατομμύρια σε αυτή την κατηγορία των επιχειρήσεων. Και από το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου παρεμένουμε προγράμματα που αφορούν τη χρηματοδότηση ενίσχυσης της ψηφιακής αναβάθμισης των δικηγόρων. Και τα επόμενα προγράμματα που αφορούν τις τουριστικές επιχειρήσεις, δραστηριότητες που είναι, όπως γνωρίζουμε, μάλιστα, πολύ σημαντικές για την τοπική μας οικονομία. Λοιπόν, κλείσαμε την πρώτη θεματική. Οποιαδήποτε απορία έχουν οι τηλεθεατές, μπορούν, κύριε Μπουνάκη, να επικοινωνήσουν με την επιχείρησή σας, σωστά? Μπορούν να επιχειρήσουν, ναι, με την επιχείρησή μας, χωρίς κάποιο κόστος, τηλεφώνου Δημοκρατίας 97, στα τηλέφωνα ή να επισκεφθούν το site μας, proact.com.gr. Εκεί υπάρχει ανάλυση, γιατί στον χρόνο που έχουμε δεν είναι δυνατόν να αναλύσουμε όλα τα δεδομένα των προγραμμάτων, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Είναι μια σύνθετη διαδικασία για το ποια δικαιολογικά χρειάζονται, μάλιστα, και τελικά ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Γιατί επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι για να δικαιούνται τα προγράμματα πρέπει να υπάρχουν μια σειρά από κριτήρια. Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στο πρόγραμμα των νέων αγροτών. Ναι. Είχαμε κάνει μια κουβέντα, κύριε Μπουνάκη, το θυμάστε, πριν από περίπου τρεις εβδομάδες. Το οποίο το περιμέναμε, ναι, με μεγάλη. Το περίμενε αρκετός κόσμος, γιατί όπως ξέρουμε, υπάρχει όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικά στην Ευρώπη, πρέπει να υπάρξει μια ανανέωση της ανανέωσης γενιών στον αγροτικό τομέα. Έχουμε ένα γερασμένο, μπορούμε να πούμε, προσωπικό που ασχολείται με τον αγροτικό τομέα, οπότε δίνονται κίνητρα για την ανανέωση και την είσοδο νέων αγροτών στον αγροτικό τομέα. Πριν μιλήσουμε όμως γι' αυτό, θεωρώ χρήσιμο να μιλήσουμε για το θέμα της αντιχαλαζικής και αντιβροχικής προστασίας. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να δώσει από 100.000 ευρώ μέχρι 1 εκατομμύριο ευρώ σε συλλογικά σχήματα, δηλαδή σε συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών, ναι, για την προστασία των δεντροδών καλλιεργειών από τη βροχή, το χαλάζι, τους ανέμους. Είμαστε μάρτυρες κάθε χρόνο καταστροφών που γίνονται από τα χειρικά φαινόμενα και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που συζητάμε και την κλιματική αλλαγή. Τα φαινόμενα αυτά δυστυχώς θα γίνονται όλο και εντονότερα. Οπότε εδώ δίνεται η δυνατότητα με μια επιδότηση που φτάνει μέχρι 3.000 ευρώ στο στρέμμα και 3.500 ευρώ το στρέμμα, με μια επιδότηση 80% έως 100% αν πρόκειται για συλλογικά σχήματα, η παραγωγή μας να μπορέσουν να προστατεύσουν τις καλλιέργειές τους από τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό, βέβαια. Μπορούμε να τρέξουμε λίγο, να δούμε και χαρακτηριστικά, ναι, χαρακτηριστικές διαφάνειες, βέβαια, αναφορικά με το είδος προστασίας και με το είδος εγκατάστασης. Σωστά, κύριε Μπουνάκη? Σωστά. Και με τις επιλέξιμες, βέβαια, δαπάνες αναστρέμμα, ευρώ αναστρέμμα. Ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο περιμένουν οι παραγωγοί μας με μεγάλο ενδιαφέρον, ναι, αφορά τα σχέδια βελτίωσης. Το περιμένουμε τώρα 2 χρόνια, βέβαια. Τώρα θα γίνει η προκήρυξη τις επόμενες μέρες. Αφορά σχέδια βελτίωσης, τα οποία όμως είναι αποκλειστικά για το νερό. Δηλαδή, ο στόχος είναι η υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση νερού. Εδώ μπορούν να χρηματοδοτηθούν πάλι επιχειρήσεις, μεμονωμένη παραγωγή και ομάδες παραγωγών από 150 μέχρι 200.000 ευρώ, ναι, για όλες αυτές τις βελτιώσεις που έχει ανάγκη η κάθε αγροτική εκμετάλλευση. Από τη δημιουργία λιπηδομοεξαμενών, δικτύων άρδευσης, αλλαγή δικτύων άρδευσης, γεωτρήσεων αν υπάρχουν οι αντίστοιχες άδειες κτλ. Σε μια περίοδο
ηλεκτρονικών συστημάτων τα οποία ελέγχουν τις απαιτήσεις των καλλιεργειών σε νερό, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί συνήθως γίνεται κατάχρηση και κατασπατάλης του νερού με πολλά προβλήματα ουσιαστικά και στο φυσικό πόρο, ο οποίος, όπως ξέρετε, είναι δυσεύρετος, ειδικά στην Κρήτη, αλλά και στις καλλιέργειες. Βέβαια, βλέπουμε χαρακτηριστικά ακριβώς ναι. Και με το ύψος προϋπολογισμού. Ναι, κύριε Μπουνάκη. Λοιπόν, τώρα για να κλείσουμε τη συζήτησή μας, να πάμε στο πρόγραμμα των νέων αγροτών, ναι. Που είπαμε και στην αρχή, που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Μαζί με το πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας που θα ακολουθήσει. Εδώ οι δικαιούχοι είναι νέοι άνθρωποι που θέλουν να μπουν στο αγροτικό επάγγελμα. Δεν πρέπει να η ηλικία τους να υπερβαίνει το 401ο έτος. Μπορούν να αιτηθούν να πάρουν ένα ποσό εφάπαξ από 35 μέχρι 40.000 ευρώ, ανάλογα με κάποια κριτήρια που έχουν σχέση με το μέγεθος των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Θα πρέπει φέτο οι παραγωγοί μας να υποβάλουν σχέδιο για ΟΣΔΕ, δηλαδή να κάνουν τη δήλωση ΟΣΔΕ, να δηλώσουν τα αγροτεμάχια τα οποία θα χρησιμοποιήσουν την αγροτική εκμετάλλευση, και ανάλογα με το. Αυτό είναι σε προδημοσίευση, οπότε δεν ξέρουμε ακριβώς τα ακριβή νούμερα σε στρέμματα που θα απαιτηθούν για να μπορεί ένας αγρότης να συμμετέχει στο πρόγραμμα. Να υποφεληθεί του προγράμματος. Ναι. Απλά θα σας πω ενδεικτικά ότι μπορεί να είναι από 2 στρέμματα, αν μιλάμε για θερμοκηπιακές καλλιέργειες, να φτάνουν τα 75 στρέμματα, αν πρόκειται. Ή τα 70 στρέμματα αν πρόκειται για ελαιοκαλλιέργεια, ή τα 15 στρέμματα αν πρόκειται για τραπέζιο σταφύλι. Δηλαδή αυτό είναι κάποιοι δείχτες που μας δείχνουν, ναι, ποια επιχείρηση αγροτική μπορεί να είναι βιώσιμη. Μάλιστα. Και με πόσα στρέμματα. Αυτό θα ξεκαθαρίσει, κύριε Μπουνάκη. Αυτό θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες. Περιμένουμε την τελική δημοσίευση του προγράμματος, ούτως ώστε να δούμε πού θα. Οι ενδιαφερόμενοι βέβαια ήδη έχουν έρθει, έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση. Γιατί πρέπει να γίνει σωστά η δήλωση ΟΣΔΕ. Πάμε να κλείσουμε και με τη βιολογική γεωργία και την κτηνοτροφία. Η βιολογική γεωργία, που όπως είπαμε στην αρχή, είναι στην αρχή τη συζήτησή μας, είναι από τις κύριες. Και είναι και μια αγροτική πολιτική, θα δώσει πολλά χρήματα στη βιολογική γεωργία γενικότερα, αλλά ειδικότερα σε καλλιέργειες φιλικές προς το περιβάλλον και μεθόδους παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον. Ναι. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα. Οι παραγωγοί που ασχολούνται με τη βιολογική γεωργία το γνωρίζουν. Είναι βιολογική γεωργία βέβαια και κτηνοτροφία. Δικαιούχοι της δράσης εδώ είναι φυσικά πρόσωπα και ομάδες παραγωγών. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι οι ομάδες παραγωγών έχουν πάντα μια προτεραιότητα, πάντα παίρνουν περισσότερα χρήματα και καλύτερη μορφοδότηση. Αφορά όλες τις καλλιέργειες, από τη μελισσοκομεία, την αγροπροβατοτροφία που μας ενδιαφέρει εδώ, και όσον αφορά τη ζωική παραγωγή και όσον αφορά τη φυτική παραγωγή, σχεδόν όλες τις καλλιέργειες που Μάλιστα. έχουμε στην Κρήτη. Και θα χρηματοδοτεί αυτό το πρόγραμμα με 400 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικοί οι πόροι που θα δοθούν για την παραγωγή των βιολογικών προϊόντων το επόμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, θα προσθέσω εγώ, κύριε Μπουνάκη, και για οποιαδήποτε απορία να απευθυνθούν στην Proactive.